Καλημέρα φίλες και φίλοι, σήμερα σε αυτό το επεισόδιο με κάποια καθυστέρηση οφείλω να πω θα δούμε παρέα γρήγορα πώς να χακάρετε το PS Classic. Σαν disclaimer θέλω να πω ότι εγώ προσωπικά δεν ευθύνομαι σε περίπτωση που πάει κάτι στραβά στο reflash της συσκευής σας. Δηλαδή αν κοπεί το ρεύμα, αν κάτι δεν κάνετε καλά, αν το βγάλετε το USB χωρίς να πρέπει την ώρα που πρέπει, αν πάει κάποιο μωρό και το τραβήξει. Πολλές συσκευές καίγονται σε φλασάρισμα ή upgrade firmware γενικά. Βασικά όχι πολλές, όλες αν διακοπεί αυτή η σωστή ακολουθία κάποιων κινήσεων. Οπότε αν κάτι γίνει λάθος, σαφώς και δεν φταίω εγώ. Επίσης για να είμαστε έτσι και πιο νομικά κομπλέ, πρέπει να ξέρετε ότι τα ISOs ή τα παιχνίδια που βάζουμε εξτρά βάσει πάντα νόμου πρέπει να τα έχουμε και σε φυσική μορφή, οπότε μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε έτσι σε μορφή ISO, είτε γιατί δεν θέλουμε να ταλαιπωρούμε το εκάστοτε μηχάνημα κτλ. Αυτά τα παιχνίδια ας πούμε τώρα που εγώ θα βάλω τα έχω και σε φυσική μορφή για να είμαι και νόμιμα καλυμμένος. Πάμε λοιπόν τώρα να σας πω τι γίνεται. Λοιπόν, εγώ την είχα πατήσει στην αρχή γιατί είχα πάρει ένα USB 3,1 κιόλας, 64 στικάκι, χωρίς να έχω ψαχτεί ιδιαίτερα. Το πρόβλημά μου ποιο ήτανε, ότι το USB 3,1 απαιτεί περισσότερο ρεύμα γενικά, με αποτέλεσμα να μου κάνει πάρα πολλά προβλήματα. Δηλαδή, όταν προσπαθούσα να φλασάρω το μηχάνημα, μία δούλευε, μία δεν δούλευε και όλο με έκοβε. Αυτό επίσης ήταν πολύ επικίνδυνο για να μου χαλάσει τη συσκευή, να μου την μπρικάρει που λέμε. Αν κάποιος έχει ήδη πάρει ένα USB 3 και 128 και έτσι που είναι λίγο πιο ακριβά και θέλει να το βάλει μελλοντικά να το φτιάξει στο PS Classic του, πρέπει να πάρει ένα USB Hub για να του δώσει έξτρα ρεύμα τροφοδοσία για να το σηκώσει. Οπότε εγώ εξ αρχής είχα κατεβάσει από το site που θα δούμε εδώ, το Arcade Punks. Είχα κατεβάσει ένα έτοιμο pack 64GB, το οποίο μέσα είχε 102 παιχνίδια. Γι' αυτό είχα πάρει και το αντίστοιχο καινούργιο στικάκι. Επειδή όμως δεν μου το έπαιξε και δεν ήταν δυνατό να γίνει σωστά όλη η διαδικασία, έβαλα σε ένα USB 2 στικάκι, 16, ένα που είχα πρόχειρο, ένα άλλο setup, το οποίο είναι αυτό εδώ κάτω, το PS Classic USB Ready Blim Sync RetroArch Arcade Man. Αυτό φυσικά έχει μόνο τα αρχεία που χρειάζεται για να φορμαριστεί σωστά το στικάκι μας. Εγώ όμως είχα κατεβάσει από πριν αυτό εδώ με τα 102 παιχνίδια μέσα και από τη στιγμή που δεν μου δούλεψε σωστά στο στικάκι μου, απλά κράτησα τα ISOs, τα παιχνίδια δηλαδή τα 102 σε ένα ξεχωριστό folder για να τα περάσω μετά σωστά μόνο στο setup στο νέο μου στικάκι. Την περιγραφή του site σας την έχω βάλει στην λεπτομέρεια του βίντεο, στην περιγραφή και πάμε να δούμε τώρα πώς γίνεται η δουλίτσα. Λοιπόν, εδώ ας πούμε έχω κατεβάσει και τα δύο packs. Στην αρχή είχα κατεβάσει αυτό εδώ με τα 102 παιχνίδια, το οποίο είναι 36,1 GB. Αν δεν έχετε καλή σύνδεση, δυστυχώς θέλει υπομονή. Επίσης ένα άλλο μυστικό που να σας πω, γιατί πολλοί θα την πατήσανε έτσι γενικά το τελευταίο διάστημα, μην αποσυμπιέσετε κατευθείαν αυτό εδώ δηλαδή μέσα στο στικάκι σας. Παιδιά, θα φάτε διπλό τριπλό χρόνο και μπορεί να φάτε και errors. Κάντε το αποσυμπίεση πρώτα στον δίσκο σας και κατά προτίμηση αν έχετε και SSD και μετά περάστε τα αντιγραφή στο στικάκι. Οπότε λοιπόν εδώ θεωρητικά εγώ θα έχω κρατήσει τα games που βλέπετε, το folder games, 102 παιχνίδια. Στην προηγουμένη περίπτωση λοιπόν εγώ κατέβασα αυτό εδώ που έχει μόνο τα αρχεία που χρειάζεται για να τρέξει σωστά το πρόγραμμα και πάμε να δούμε τώρα τι κάνουμε. Λοιπόν, το στικάκι για αρχή παιδιά πρέπει να το μετονομάσετε σε Sony. Αν δεν το μετονομάσετε σε Sony, πραγματικά δεν θα το διαβάσει ποτέ το PS Classic. Οπότε, προσοχή να ονομαστεί Sony και να είστε σίγουροι ότι είναι φορμαρισμένο σε FAT32, όχι σε NTFS ή XFAT αν είναι καινούργιο το USB, όπως αυτό το 3,1 που πήρα εγώ και δεν μου δούλεψε. Οπότε, πολύ βασικό, FAT32 και μετονομασία σε Sony το στικάκι. Εδώ λοιπόν τώρα βλέπετε ότι έχω ουσιαστικά αντιγράψει αυτά εδώ μέσα όπως είναι drag and drop, χωρίς κάτι άλλο να πειράξουμε. Στα games
Το πολύ βασικό τώρα, εγώ έχω βάλει πρόχειρα 5 παιχνίδια, αυτά που έχω και σε φυσική μορφή τώρα που βρήκα τα πιο εύκαιρα. Είναι πολύ βασικό, αν ας πούμε από το φάκελο που σας έδειξα με τα πολλά παιχνίδια εδώ, θέλετε ας πούμε, δείτε ότι το νούμερο 15, ας πούμε το νούμερο αυτό είναι το... Ποιο παιχνίδι είναι αυτό? CTR. CTR. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν το ξέρω το CTR, πάμε στο επόμενο. Είναι Destrega, ας πούμε. Δεν θα πάρετε το folder νούμερο 40 μετά το νούμερο 1. Θα πρέπει να διαλέξετε φολτεράκια και να τα κάνετε όλα με ακολουθία αριθμητική. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, δεν ξέρω όσα θα βάλετε. Μην βάλετε, ας πούμε, από το 1 πάτε στο 4 και από το 5 πάτε στο επόμενο folder drag and drop στο 12. Όχι, όλα σωστά. Ιδάλως δεν θα το διαβάσει. Η επόμενη κίνηση που πρέπει να κάνουμε τώρα μέσα στο στικάκι μας, η οποία είναι αυτή εδώ. Πάμε στο Blim Sync και εδώ θα βρούμε ένα executable file, το οποίο είναι κάπου εδώ. Θα το κάνουμε λίγο πιο ανθρώπινο. Λοιπόν, Blim Sync Exe θα μας βγάλει σε ένα εντός παράθυρο και αυτό τι κάνει. Ουσιαστικά κάνει path, φτιάχνει τα games που έχουμε βάλει σωστά. Το αφήνουμε να το δουλέψει. Βέβαια, εγώ το έχω ήδη κάνει από πριν για να δείτε διαδικασία μετά. Αλλά ίσως το κάνει και τώρα. Μην το κλείσετε αν δεν κλείσει από μόνο του. Είναι πάρα πολύ βασικό γιατί και εγώ την πρώτη φορά την πάτησα. Το αφήνετε έτσι. Βλέπετε ότι προχώρησε ο κέρσορας. Έβαλε αυτά τα 5 games όπως είδατε. Successful inserted και γεια σας. Αυτό είναι λοιπόν. Τα πιο βασικά βήματα είναι η αντιγραφή, η μετονομασία σε Sony, FAT32, Blim Sync Exe να κάνει file path και να βάλετε τα παιχνίδια με την σωστή σειρά. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Υπάρχουν και άλλοι μέθοδοι για να το χακάρετε. Υπάρχουν μέχρι και έτοιμα USB στικάκια που κάποιος έχει κάνει αυτή τη διαδικασία και τα πουλάνε περίπου 30 και 35 ευρώ στο eBay. Δεν υπάρχει κανένας λόγος, παιδιά. Ένα USB 2 στικάκι και 128, αρκεί να είναι συμβατό, μπορείτε να το βρείτε και με 15 ευρώ και να βάλετε ακόμα πιο πολλά παιχνίδια μέσα. Οπότε αυτό εδώ είναι το στάδιο του setup, του φορμαρίσματος του stick και πάμε να δούμε τώρα το επόμενο στάδιο, πώς το συνδέουμε στη κονσολίτσα μας. Λοιπόν, και ξεκινάμε βγάζοντας το ρεύμα της συσκευής μας. Βάζουμε μόνο στο δεύτερο port το στικάκι, στο πρώτο port δεν δουλεύει. Επίσης, καλό είναι να τροφοδοτήσετε το PS Classic με κάποιο μπριζάκι από κινητό, διάμπερο, παρά να μπει κάποιο καλώδιο σχέδιο USB στην τηλεόραση. Θα είναι πιο σταθερό το μηχάνημα. Λοιπόν, επανέρχεται το ρεύμα και ξεκινάμε. Όπως βλέπετε λοιπόν δεν μπήκε στο κανονικό μενού. Μπαίνει σε αυτό εδώ. Το RetroArch, να εξηγήσω, είναι emulator από άλλες κονσόλες. Μπορείτε να το κάνετε να παίζει ό,τι θέλετε. Mega Drive, Super Nintendo, ό,τι θέλετε είναι. Είναι πρόγραμμα λοιπόν, απλά δεν έχω φορτώσει κάτι εκεί. Και εμείς πάμε στο Blim Sync. Όπως βλέπετε μας φορτώνει άλλο welcome screen, το Silent Hill. Και εδώ λοιπόν βλέπετε ότι έχει μέσα τα παιχνίδια που πέρασα. Και ξεκίνησε. Θέλω να σας δείξω ένα κολπάκι τώρα για να παίξετε το παιχνίδι πιο γρήγορα και με καλύτερη εικόνα. Πολλά ISOs είναι ευρωπαϊκά. Εγώ προτίμησα να κατεβάσω τα περισσότερα σε αμερικάνικα. Γιατί οι Αμερικάνοι, αν θυμάστε, έχουν τα 60 Hz, εμείς είχαμε τα 50 Hz και αυτοί λοιπόν έχουν το προτέρημα να τρέχουν 10 frames γρηγορότερα. Αυτό πώς μπορείτε να το διορθώσετε, θα σας δείξω τώρα. Κάνουμε ένα πρόχειρο.
πατάμε και ένα start τώρα εδώ, βασικά κάνουμε skip. Λοιπόν, το παιχνίδι αυτό τώρα είναι αμερικάνικο, μιλώσουμε λίγο φωνή, που σημαίνει ότι τρέχει από μόνο του στα 60 Hz. Πώς κάνουμε το κόλπο? Πατάτε select και τρίγωνο. Μπαίνετε σε αυτό το μενού, options, show FPS, και τώρα σας λέει ότι τρέχει στα 59-60. Δεν ξέρω τώρα, να παρατηρήσετε λίγο την εικόνα. Τώρα είναι αμερικάνικο το ISO, οπότε τρέχει στο πιο γρήγορο. Αν ήταν όμως ευρωπαϊκό, θα είχατε πιο αργή μετάβαση. Θα είχατε πιο λίγα καρέ, μείον 10 καρέ λιγότερα. Οπότε, να είστε σίγουροι ότι στο region, άμα είναι το δικό σας PAL, NTSC θα το κάνετε ή θα το έχετε όταν ανοιχνεύει αυτόματα. Και το καλύτερο κολπάκι τώρα είναι το display. Πάτε στο display και πατάτε software filter. Και βάζετε το scale 2x. Και τώρα αλλάζει η εικόνα, παιδιά, ακόμα πιο ζωντανή και πιο καλή ευκρίνεια. Εμένα τώρα που το βλέπω εδώ στο μάτι άλλαξε με τη μία, εσάς δεν ξέρω αν φάνηκε, αλλά αυτά δύο τα κολπάκια είναι μετά για να πάρετε ακόμα καλύτερη απόδοση σε μια HD οθόνη. Λοιπόν, Castlevania εδώ όπως βλέπετε, τα saves δουλεύουν κανονικά, δηλώνοντας την εικονική κάρτα, και αυτό ήταν το πανεύκολο χακάρισμα για το PSN. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι να αγοράσετε έτοιμα USB στικάκια σεταρισμένα από το eBay με 30 ευρώ. Μπορείτε να κάνετε διάφορα άλλα κόλπα, αλλά αυτός για μένα είναι ο πιο γρήγορος τρόπος. Αυτό ήταν λοιπόν το χακάρισμα. Σας άρεσε, αφήστε το like, το subscribe, τα κλασικά, και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Καλή συνέχεια!